I'm in direct from a terroristic attack in the middle of London. Police are shooting. I'm trying to keep myself safe. Ο Γκάμπριελ Σκιώτο προσπαθεί να ξεφύγει από το θάνατο που σκορπίζεται μπροστά στα μάτια του. Yes, sir. Yes. Στο βίντεο που τραβά ο Ιταλός φωτογράφος με το κινητό του, φαίνεται ο πανικός που λίγα δευτερόλεπτα πριν έσπηραν οι τζιχαντιστές στην καρδιά του Λονδίνου. We saw bodies on the road, on the pavement. Oh my God! Βράδυ Σαββάτου. Ένα λευκό βαν πέφτει επάνω σε πεζούς στη γέφυρα του Λονδίνου. Τρεις άνδρες, οπλισμένοι με μαχαίρια, εγκαταλείπουν το όχημα και σφαγιάζουν περαστικούς στην κοντινή αγορά Borough. They're running up, going, this is for Allah. When they first see him, they went, this is for Allah. And they run up, they stabbed this girl. I don't know how many times, 10 times, maybe 15 times. And she was going, help me, help me. And I could not. 7 σκοτώνονται, 48 τραυματίζονται. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένας Έλληνας. Ένα 24ωρο αργότερα, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη της αιματοχυσίας μέσω της ιστοσελίδας AMAC. Οι τρεις δράστες, οι οποίοι έπεσαν νεκροί από αστυνομικά πυρά, έχουν ταυτοποιηθεί. Τα ονόματά τους, ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Φαίνεται όμως πως ήταν γνωστοί για τις εξτρεμιστικές τους απόψεις. Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας εξ αυτών εμφανίζεται σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 για Βρετανούς εξτρεμιστές. Βγάζει την τζιχαντιστική σημαία από τη βαλίτσα και κατόπιν όλοι την προσκυνούν. Γείτονες και φίλοι ισχυρίζονται πως είχαν ενημερώσει τις αρχές για τη ριζοσπαστικοποίηση άλλου δράστη. Συζητούσαμε για μια πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση και εκείνος δικαιολογούσε στα πάντα τους τρομοκράτες. Τότε συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ειδοποιήσω τις αρχές. Το ανθρωποκυνηγητό της Βρετανικής αστυνομίας συνεχίζεται και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις στο ανατολικό Λονδίνο. Στη δημοσιότητα δόθηκε και αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δράστες να περπατούν ψύχρεμοι στην αγορά του Borough λίγα λεπτά πριν αρχίσουν να μαχαιρώνουν πολίτες στο όνομα του Αλλάχ. Ο Ρουμάνο σεφ, Φλωρίν Μουράριου, ήταν από τους ήρωες εκείνης της βραδιάς. Είχα δύο κυβότια στα χέρια μου. Πέταξα στον έναν δράστη το ένα κυβότιο, αλλά ήξερα ότι θα το αποφύγει, γιατί εκείνη την ώρα με κοιτούσε. Μετά του πέταξα και το δεύτερο. Μόλις του το πετούσα, κατευθυνόμουν προς το μέρος του και τελικά τον χτύπησε στο πρόσωπο. Μετά εμφανίστηκε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Μετά άνοιξα τη μεγάλη πόρτα του φούρνου και άρχισα να φωνάζω: «Ελάτε, ελάτε όλοι μέσα στο φούρνο!» Και όσοι ήταν έξω στο δρόμο, ήρθαν μέσα. Τις τελευταίες ώρες, πολλά ερασιτεχνικά βίντεο που τραβήχτηκαν από τρομοκρατημένους αυτόπτες μάρτυρες έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι λυγμοί που ακούγονται προέρχονται από μια γυναίκα. Κρυμμένη πίσω από αυτό το παράθυρο, καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο αστυνομικούς που προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη στο φοβισμένο πλήθος. Μετά την πρόσφατη επίθεση στο Μάντσεστερ, η Βρετανία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ούτε η παρουσία στρατού στους δρόμους, όμως, απέτρεψε αυτό το νέο χτύπημα. Και τις τελευταίες ώρες έχουμε κινήσει στη διπλωματική σκακέρα για να απομονωθεί η τρομοκρατία. Η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Εμένη, η Λιβύη και το Μπαχρέιν διακόπτουν τις σχέσεις τους με το Κατάρ, κατηγορώντας αυτό το πλούσιο αραβικό κράτος του κόλπου ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία, μια απόφαση που αλλάζει άρδιν τους συσχετισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Έλενα Παπαδημητρίου, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Σπύρο, η συντονισμένη αυτή η κίνηση συνιστά τη σκληρή κλιμάκωση μιας κρίσης που οφείλεται στην υποστήριξη του Κατάρ στους αδελφούς μουσουλμάνους, το παλαιότερο στον κόσμο Ισλαμικό κίνημα, αλλά και στις κατηγορίες ότι η Ντόχα υποστηρίζει με κάθε τρόπο, οικονομικά και όχι μόνο, το Ισλαμικό κράτος αλλά και την Αλ-Κάιντα, ακόμα όμως και την ατζέντα του Ιράν. Από την πλευρά του, τώρα το Κατάρ εξέφρασε τη λύπη του για την απόφαση, υποστηρίζοντας πως τα μέτρα αυτά είναι αδικαιολόγητα και βασίζονται σε ισχυρισμούς και κατηγορίες που δεν έχουν πραγματική βάση. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις πτήσεις της προς τη Σαουδική Αραβία, ο εθνικός αερομοτοφορέας της οποίας έλαβε ανάλογα μέτρα για τις πτήσεις της προς το Κατάρ
μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ριάντ και Ρόχα. Επίσης, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν διακόψει τη σχέση με το Κατάρ, οι εταιρείες Etihad, Emirates και Fly Dubai διακόπτουν από αύριο κιόλας τις πτήσεις προς το Κατάρ. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλες αντιδράσεις από εταιρείες και όχι μόνο αερομεταφορείς το επόμενο διάστημα. Έχουμε όμως και κάποιες πρώτες αντιδράσεις από σε διπλωματικό επίπεδο. Έχουμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του κ. Τσαβούσογλου, που έκανε έκκληση για διάλογο, να ανοίξει διάλογος για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Αλλά και το Κρεμλίνο είχε μία ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περιοχή να επικρατήσει η σταθερότητα αλλά και η ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, στο σημείο που εκδηλώθηκε η επίθεση, να μας πει τι γίνεται από αστυνομικής πλευράς. Έχουμε συνέχεια των αστυνομικών επιχειρήσεων να μας δώσει το κλίμα. Τι λένε και οι ίδιοι Βρετανοί, βεβαίως, Θανάση. Ναι, Σπύρο, καταρχάς να σου πω ότι εδώ στην μία άκρη της γέφυρας του Λονδίνου, πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία μια κατεύθυνση, όπως ίσως μπορείτε να δείτε, από νότο προς βορρά όπου βρίσκομαι, κάτι που σημαίνει ότι οι έρευνες έχουν προχωρήσει εδώ. Βέβαια, σε όλες τις κεντρικές γέφυρες του Λονδίνου υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Έχουν τοποθετηθεί τσιμεντένια οδοφράγματα, δημιουργώντας ένα εμπόδιο μεταξύ οχημάτων και πεζών. Και πρέπει να πω ότι είναι εμφανέστατη αστυνομική παρουσία και ένοπλων αστυνομικών σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης. Πολύ περισσότερο σε σχέση με την επίθεση που είχα μετά από την επίθεση στο Westminster τον Μάρτιο. Τώρα, μαζί με αυτά τα μέτρα ασφαλείας συνεχίζονται και οι έφοδοι, οι έρευνες. Είδαμε και στο βίντεο ότι έχουμε 11 συλλήψεις, 11 άτομα υποκράτηση. Πρόκειται για 7 γυναίκες και 4 άνδρες ηλικίας από 19 έως 60 ετών που συνελήφθησαν σε πολυκατοικία στο Ανατολικό Λονδίνο. Εκεί πιστεύεται ότι ζούσε ένας εκ των τριών δραστών. Έφοδοι πραγματοποιήθηκαν σε 3 ακόμα διευθύνσεις, μάλλον αφορούν έναν ακόμα από τους δράστες. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην σωρό του τρίτου δράστη βρέθηκαν στοιχεία ταυτότητας που δείχνουν ότι ζούσε στην Ιρλανδία και ότι πρόκειται πιθανώς για άνθρωπο μαροκινής καταγωγής. Η Τερέζα Μέη, λίγο μετά από την νεότερη σύσκεψη της Επιτροπής Κόμπρα, επιβεβαίωσε ότι η ταυτότητα και των τριών δραστών είναι γνωστή στις αρχές. Η κυρία Μέη είπε επίσης ότι το επίπεδο του συναγερμού ασφαλείας δεν κρίνεται σκόπιμο να ανέβει ξανά στην ύψιστη βαθμίδα, παραμένει στο σοβαρό. Κάτι που σημαίνει ότι μια επίθεση είναι μεν πιθανή, αλλά ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ασφαλείας που οι αρχές να κρίνουν ότι είναι επικείμενη μια τέτοια επίθεση. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που λένε ότι τουλάχιστον ένα ή δύο από τους δράστες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές γεννούν νέα ερωτηματικά. Ρωτήθηκε για όλα αυτά η Τερέζα Μέη. Δέχεται επικρίσεις διότι έχει περικοπεί ο προϋπολογισμός για την αστυνομία. Η Πρωθυπουργός, ωστόσο, είπε ότι έχει περιχαρακωθεί, έχει προστατευτεί ο προϋπολογισμός συγκεκριμένα για την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Αυτή την ώρα, κυρία Μέη, κάνει και μία νέα προεκλογική ομιλία, διότι η προεκλογική περίοδος συνεχίζεται κανονικά. Οι Λονδρέζοι, βέβαια, πλέον θα έχουν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους και στα κριτήριά τους για την ψήφο το θέμα της ασφάλειας. Πάντως, η Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει, Σπύρο, να επιστρέψει ξανά το επίκεντρο, έστω μερικώς, και στο Brexit, που πλέον είναι το μοναδικό δυνατό της σημείο μετά από όσα έχουν εξελιχθεί το τελευταίο δίμηνο στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.